Με ερώτησή του στη Βουλή, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος και η βουλευτής Εκατερίνη Αναστασία Αλεξοπούλου είχαν θέσει το θέμα της πυροπροστασίας της Βόρειας Εύβοιας εγκαίρως ήδη από τον Οκτώβριο του 2019 για να εισπράξουν την απάντηση το καλοκαίρι του 2020 ότι είναι όλα καλά και το ότι είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν κάθε πρόκληση αφορά την προστασία της Βόρειας Εύβοιας. Στα ερωτήματα που τους έθεσε σε ό,τι αφορά την αντιπυρική ικανότητα της Βορείου Εύβοιας, οι απαντήσεις ήταν αντιστρόφως ανάλογες από αυτές που ίσχυαν. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, είχαν προσληφθεί 100 εποχικοί πυροσβέστες, ενώ για τη διαμόρφωση δασικών οδών και αντιπυρικών ζωνών απαντούσε πως υπεύθυνη είναι η δασική υπηρεσία. Παράλληλα, αναφερόταν και στο στόλο οχημάτων που υπάρχει στη Βόρεια Εύβοια, υποστηρίζοντας πως αυτός ανέρχεται σε 39 οχήματα.